Η μεγαλύτερη καταστροφή χριστιανικών μνημείων στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε στο Κόσοβο. Οι Αλβανοί του Κοσόβου από το 1999 μέχρι σήμερα έκαψαν, λαιλάτισαν, βεβήλωσαν 150 ορθόδοξες εκκλησίες. Θρησκευτικός διωγμός με στόχο τον ξεριζωμό του χριστιανικού στοιχείου από το Κόσοβο. Η σερβική τηλεόραση παρουσίασε αυτό το ντοκουμέντο με τις καταστροφές των Ορθόδοξων Εκκλησιών στο Κόσοβο. Η μουσική του Καρλ Ορφ εμπνευσμένη από κείμενα και προσευχές μοναχών στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Τον Μάρτιο του 2004, οι Αλβανοί, μέσα σε τρεις ημέρες, έκαψαν 35 Ορθόδοξες εκκλησίες. Στόχος, η εξάλειψη του χριστιανικού στοιχείου από το Κόσοβο. Είναι η ίδια πρακτική που εφαρμόζουν οι Τούρκοι στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι καμένες εκκλησίες στο Κόσοβο θυμίζουν έντονα τις βεβηλωμένες εκκλησίες στην Βόρεια Κύπρο. Η καταστροφή των εκκλησιών αποτελούσε ανά τους αιώνες σταθερή στρατηγική του Ισλάμ στον πόλεμο εναντίον του χριστιανισμού. Πριν το 1974, το μοναστήρι του Αγίου Βαρνάβα, έξω από την Αμόχωστο, συγκέντρωνε προσκυνητές από κάθε γωνιά της Κύπρου. Το παλιότερο μοναστήρι στην Μεγαλόνησο ήταν σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, ιδιαίτερα στον βορρά της Κύπρου. Μετά την εισβολή, κάθε στοιχείο ελληνισμού ξεριζώθηκε από την Αμόχωστο. Το μοναστήρι, με το πρόσχημα της μετατροπής του σε μουσείο, απογυμνώθηκε από κάθε ίχνος χριστιανικής λατρείας. Ο καθεδρικός ναός της Κερίνιας. Πριν την εισβολή συγκέντρωνε χιλιάδες πιστούς. Τώρα απέμεινε μονάχα ένας φύλακας. Στους τουρίστες οι Ορθόδοξες εκκλησίες παρουσιάζονται από τις κατοχικές αρχές σαν μουσεία, σαν κάτι δηλαδή που ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η μετατροπή των εκκλησιών σε μουσεία είναι τα τελευταία 23 χρόνια ο πιο εύσχυμος τρόπος που χρησιμοποιεί το καθεστώς Δενκτάς για να απαγορεύει την άσκηση της Ορθόδοξης λατρείας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο άλλος τρόπος είναι η βάναυση μετατροπή των εκκλησιών σε τζαμιά. Υπάρχουν και εκκλησίες που δεν γίναν ούτε τζαμιά ούτε μουσεία. Απλώς ερημώνουν.
διπλοκλειδωμένες, παρατημένες, τυχιωμένες, έχουν παραδοθεί στην φθορά του χρόνου. Η προπαγάνδα του κατοχικού καθεστώτος δεν άφησε αλόβητο το παραμικρό ίχνος της χριστιανοσύνης ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της κατεχόμενης Κύπρου. Δίπλα στις στοιχειωμένες εκκλησιές έχουν ανεγερθεί τουρκικά μνημεία. Μεθοδικά το Ισλάμ έσβησε τον χριστιανισμό. Εκεί που ήταν Έλληνες, τώρα είναι Τούρκοι. Σε ξενοδοχεία μετατρέπονται και ορθόδοξα μοναστήρια στην κατεχόμενη Κύπρο. Το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας είναι στην Λάπιθο. Κελιά μοναχών έγιναν σουίτες. Η πισίνα δίπλα στην εκκλησία. Η ορθοδοξία δοκιμάζεται με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Το ξενοδοχείο της Αγίας Αναστασίας, όπως αποκαλείται από τους επιχειρηματίες, φιλοξενεί μέχρι 120 επισκέπτες. Στο εσωτερικό της εκκλησίας, οι ξενοδόχοι επιχείρησαν να διατηρήσουν την λατρευτική ατμόσφαιρα. Δεν το πέτυχαν. Πώς να συνδυαστεί η προσευχή με σακιά που συσσωρεύονται μέσα στην εκκλησία? Η Αγία Αναστασία είναι αποθήκη, όπως και εκατοντάδες άλλες εκκλησίες στα κατεχόμενα. Στο βορειότερο άκρο της Κύπρου, το μοναστήρι του Απόστολου Ανδρέα ερημώνει. Από δεκάδες μοναχούς και ιερείς απέμειναν μονάχα δύο γυναίκες που ανοίγουν την εκκλησία στους λίγους έτσι κι αλλιώς τουρίστες που φτάνουν μέχρι εδώ. Μετά την τουρκική εισβολή, το μοναστήρι του Απόστολου Ανδρέα μετατράπηκε σε μουσείο. Στους τρεις μήνες των ατοικών βομβαρδισμών την άνοιξη του 1999 δεν χτυπήθηκε ούτε ένα θρησκευτικό μνημείο στο Κόσοβο. Οι 150 ορθόδοξες εκκλησίες καταστράφηκαν σε καιρό ειρήνης, κατά τη διάρκεια δηλαδή της παρουσίας της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης στο Κόσοβο. Με την είσοδο των ατοικών στρατευμάτων και την αποχώρηση του Ιουκοσλαβικού στρατού τον Ιούνιο του 1999, το Κόσοβο ανακηρύχθηκε περιοχή προστατευμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνές προτεκτοράτο. Η διεθνής προστασία δεν απέτρεψε την ομή βία των Αλβανών σε βάρος της Ορθοδοξίας. Η καταστροφική μανία εξάλειψε κάθε λατρευτικό στοιχείο από τις εκκλησίες. Στο κέντρο της Πρίστινας, ο ιερός ναός πυρπολήθηκε. Αποτελεί σήμερα σύμβολο της τρομοκρατίας σε βάρος των χριστιανών. Πρώτα άρπαξαν τις παλιότερες εικόνες και ό,τι άλλο πολύτιμο υπήρχε μέσα στην εκκλησία. Ύστερα άρχισαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και μετά έβαλαν φωτιά. Το κέντρο διοίκησης του ΟΗΕ απέχει λίγες εκατοντάδες μέτρα. Ντοκουμέντο. Οι άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης εγκατέλειψαν ακόμα και τα έγγραφα στα οποία έπρεπε να καταγράψουν τις στρατιωτικές ενέργειες για την προστασία των θρησκευτικών μνημείων. Το χριστιανικό νεκροταφείο στην ανατολική πλευρά του ναού βεβηλώθηκε. Δεν διώκονται μόνο οι ζωντανοί χριστιανοί, αλλά και οι νεκροί. Οι μνήμες που συνδέονται με την Ορθοδοξία πρέπει να διαγραφούν. Thank you.
85 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική παρουσία στην Σμύρνη βρίσκεται εδώ, στο ελληνικό νεκροταφείο της Σμύρνης. 60 τάφοι, οι περισσότεροι νεκροί γεννημένοι στα μέσα του 19ου αιώνα. Σήμερα ούτε ο θάνατος δεν φέρει ελληνικό όνομα στη Σμύρνη. Ελληνική κηδεία γίνεται κάθε 2 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός της Σμύρνης ξεπερνάει τα 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ο Σερέφ Κίρτσα αυτοαποκαλείται φύλακας του ελληνικού νεκροταφείου. Στην πραγματικότητα έχει καταλάβει τον χώρο. Η μητέρα του, όπως λέει, έμενε στην Παράγκα, στην είσοδο του νεκροταφείου, από το 1962. Ο Σερέφ Κίρτσα κληρονόμησε την Παράγκα και το νεκροταφείο από τη μητέρα του. Ο Σερέφ Κίρτσα ζει συντροφιά με τους Έλληνες νεκρούς και με τις γάτες. Είμαι μόνος. Οι γάτες είναι η μοναδική μου παρέα. Κανείς δεν φροντίζει τους τάφους. Σπάνια περνάει άνθρωπος στην είσοδο του νεκροταφείου. Εδώ οι νεκροί είναι ξεχασμένοι. Το νεκροταφείο, σε αντίθεση με την ελληνική εκκλησία της Σμύρνης, δεν ανήκει στην δικαιοδοσία του ελληνικού προξενείου. Αυτό αποφάσισαν οι τουρκικές αρχές. Έτσι, θεματοφύλακας της ελληνικής μνήμης στην Σμύρνη είναι ο Σερέφ Κίρτσα και οι γάτες. Η τουρκική σημαία μαζί με την σημαία του ψευδοκράτους κυματίζουν δίπλα από τα συντρίμια των εκκλησιών. Το χωριό Κόμμα του Γυαλού είχε κάποτε τις περισσότερες εκκλησίες στην Βόρεια Κύπρο. Τώρα μονάχα συντρίμια. Αμπάρε, αμπάρε! 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 Και αμπάρε! Ε, μπαπ! Γεια! Αυτή η εκκλησία είναι έτσι. Τι να κάνουμε, κανείς δεν ενδιαφέρεται, λέει ο Μουράτ Χαλίλ, που αναλαμβάνει να μας κάνει τον ιδιότυπο ξεναγό στα ερείπια. Έτσι το θεωρούμε μάλλον φυσικό να καταραίει αυτή η εκκλησία, αφού δεν υπάρχει κανένας πια Έλληνας στο χωριό μας, συνεχίζει ο Μουράτ. Δεν αντέχει να βλέπει κανείς αυτή την εικόνα του θανάτου. Προσπαθούμε να μπούμε μέσα, αλλά η διάτριτη πόρτα είναι περιέργως κλειδωμένη. Παντού σκουριασμένα από μινάρια που μαρτυρούν το βίαιο τέλος της ορθόδοξης πίστης στο χωριό. Εσείς είσαστε φύλακα στην εκκλησία του Αγίου Μάμα εδώ στη Μόρφου. Βλέπω η εκκλησία είναι κλειστή. Από πότε έχει να έρθει Έλληνας εδώ? Ύστερα από 1974, πρώτα εσείς έρχεστε εδώ. Οι Τούρκοι έσβησαν την ορθόδοξη λατρεία στην Μόρφου, ο Άγιος Μάμας πέτρωσε, η εκκλησία όμως διατηρήθηκε όπως ακριβώς την εγκατέλειψαν οι πιστοί εκείνο το καλοκαίρι του 1974. Ανύπαρκτη η τουριστική κίνηση στη Μόρφου. Έτσι σπάνια ανοίγει και η εκκλησία, αφού ελάχιστοι είναι οι ξένοι επισκέπτες. Οι πρώτοι Έλληνες από τον Ιούλιο του 1974, που περνάμε την είσοδο του Αγίου Μάμα, ψάχνουμε να βρούμε σημάδια ζωής μέσα στην στοιχειωμένη εκκλησία. Ένα κομμάτι εφημερίδας, κυτρινισμένο, το μοναδικό στίγμα του χρόνου που σταμάτησε. Ειδήσεις από εκείνες τις μέρες, λίγο πριν την εισβολή, τότε που οι ελληνικές εφημερίδες φτάναν ακόμα
σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Το κερί που ανάβουμε είναι η πρώτη φλόγα από χέρι χριστιανών στην σιωπηλή εκκλησία του Αγίου Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου.